Νομίζω ότι προτείνουμε το ίδιο πράγμα. Προτείνουμε μια πορεία σε μια Ελλάδα που να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει σχέδιο και ελπίδα. Το ότι σε μια πορεία μπορείς να κάνεις μια τακτική αναδίπλωση απέναντι σε μια πραγματικότητα που ήταν πολύ σκληρότερη και πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί οποιοδήποτε Έλληνας και οποιοδήποτε διεθνής παρατηρητής. Αυτό φάνηκε στο επτάμηνο, φάνηκε στην κορύφωση της διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για γεγονότα και για αναλύσεις που δεν έγιναν μόνο εδώ στην Ελλάδα. Όλος ο διεθνής τύπος και η διεθνής οίκη αναλύσεων και τα think tank παρατήρησαν μια μετάπτωση, μια μεταβολή και στη ρητορική και στο λόγο της Ευρώπης από το λόγο μιας ας πούμε μιας νεοφιλελεύθερης υποκρισίας που έσωζε τα προσχήματα σε ένα λόγο και μια πρακτική που φτάσαμε στα όρια της ομής επιβολής, της βίαιης επιβολής. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πήραν τις μεγάλες αποφάσεις, έκαναν τις μεγάλες κινήσεις για να σώσουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Για να μπούμε σε μια πορεία σταθεροποίησης. Αυτό σας πλήγωσε όμως και σαν κόμμα, έτσι. Αναμφίβολα. Επήλθε μια διάσπαση. Ο μηνόταυρος της κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια έχει φάει πολλές πολιτικές δυνάμεις. Έχει αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Έχει αλλάξει την κοινωνία προπάντων. Έχουμε μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία σε πληγωμένη, σε αγωνία, σε μετατόπιση. Μια κοινωνία η οποία βλέπει όλο και πιο σκοτεινό το μέλλον και αυτή η κοινωνία ασφαλώς ζητά νέες πολιτικές εκφράσεις και νέα πολιτικά υποκείμενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτό, γεννήθηκε, μεγάλωσε μάλλον σε αυτή την κρίση, γεννήθηκε ως κυβερνητική αριστερά, όταν το 12 ένα μικρό κόμμα μπήκε μπροστά και είπε ναι, μπορώ να πάρω αυτή την ευθύνη, και το 2015 αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει το σκάφος της χώρας και ασφαλώς θα υποστεί και την φθορά και την... γιατί είναι η σύγκρουση με μια πραγματικότητα η οποία πάνω από τη σκληρή. Συντροφοί σας μέχρι χθες, οι οποίοι έχουν πλέον προσχωρήσει στην Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λεφαζάνη, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για μνημονιακό πλέον κόμμα, ότι αθέτησε τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Κατηγορούν πρώην συντροφοί σας από το ίδιο κόμμα, ότι οδηγείτε τη χώρα σε εκλογές προκειμένου να συνεχίσετε να παρεβιάζετε τη λαϊκή εντολή, έχοντας απελευθερωθεί από το βαρύδι, όπως θέλουν οι εκβιαστές και ο παραιτηθής πρωθυπουργός της αριστερής πλατφόρμας. Δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που σας διαβάζω. Η απάντησή σας είναι ποια? Η απάντησή μου είναι ότι ο καθής κάνει την ανάλυση της πραγματικότητας μέσα από τα γυαλιά που φοράει και μπορεί να βλέπει αυτό που συμβαίνει ή μπορεί να βλέπει καλικατζάρους. Αν θέλεις να δώσεις μία μάχη, μένεις εκεί που είσαι. Οι εκλογές δεν προκηρύχθηκαν για να διατρανώσει κανείς την ισχύ του, αλλά προκηρύχθηκαν διότι η κυβέρνηση έπεσε. Απόλυσε την διαδηλωμένη και την απόλυσε επειδή κάποιοι άνθρωποι, βουλευτές με στην κοινοβουλευτική ομάδα, απεχώρησαν διότι είχαν άλλη πολιτική εκτίμηση. Αυτό είναι όλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ηθικολογία και χαρακτήρες. Να κλείσουμε αυτή την πρώτη τοποθέτησή σας με την απάντησή σας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μνημονιακό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Επαγγέλλεται την ισότητα και το μετασχηματισμό της κοινωνίας προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ισοπολιτείας. Αυτά ήταν τα προτάγματά του, αυτή είναι η ιδεολογική του φυσιογνωμία και αυτή εξακολουθεί να είναι. Όταν όμως κάνεις πολιτική, λαμβάνεις υπόψη σου και όλο τον πόλεμο που δέχεσαι. Ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή βγήκαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία λένε περίπου αυτό που λέγαμε ως εκτίμηση. Θα σας γδάρουμε σαν λαγούς και θα δείχνουμε το τομάρι σας στους ποδέμους. Η απειλή αριστερών κυβερνήσεων στην Ευρώπη μέσα σε αυτό το νεοφιλελεύθερο ιερατείο ήταν μια απειλή για όλο το σύστημα το οποίο καθορίζει τις τυχές της Ευρώπης. Απέναντί μας είχαμε όλο το νεοσυντηρητικό, το νεοφιλελεύθερο ιερατείο ήθελε το κεφάλι του Τσίπρα στο κοντάρι και μαζί με το κεφάλι του Τσίπρα και της αριστεράς, για παραδειγματισμό όλων των υπόλοιπων κρατών στις οποίες κινούνται προς την εξουσία
αριστερά σχήματα μαζί και τη χώρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η αριστερά στο τιμόνι της χώρας. Άρα, αυτή η μάχη δόθηκε και είμαστε ακόμα όρθιοι, είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί για την Ελλάδα και για το μέλλον των γενεών που βγαίνουν μπροστά. Αυτό που επικαλείστε εσείς είναι απουσία πολιτικού πολιτισμού από τους εταίρους. Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι πολιτικός σχεδιασμός. Είναι η ομή ισχύς εις βάρος κάθε ευρωπαϊκής και διαφωτιστικής παράδοσης. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή την πραγματικότητα και αυτό το γεωπολιτικό όριο και αυτό το σχεδισμό, όταν κάνεις πολιτική, το λαμβάνεις υπόψη σου. Όταν κάνεις κυβερνόσα πολιτική. Όταν κουμαντάρεις μια χώρα. Και ολοκληρώνει. Και όχι ένα μαγαζάκι. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Αλλιώς σκόπευα να ξεκινήσω με τον κύριο Καραγκούνη, ωστόσο.